σε παρατηρώ τόση ώρα και μου φαίνεσαι πάρα πολύ χαλαρή για πρεμιέρα. Ναι. Κρίστη, νομίζω ότι οι τραγουδιστές συνήθως και στις πρεμιέρες είναι λίγο πιο αγχωμένοι. Και ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησα. Λέω, είναι εντάξει το κορίτσι. Περίμενε, δεν έφτασε ακόμα η ώρα. 2:15 το πηγαίνω έτσι. Εκεί σε πιάνει δηλαδή ακριβώς πριν βγει στη σκηνή. Πάντα με πιάνει, πάντα, ναι. Αλλά μετά φαντάζομαι μόλις βγεις. Ναι, 5 λεπτά είναι. Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικό από το της Αθήνας. Ισχύει αυτό που λένε τελικά, Είναι πιο γλεντζέδες εδώ οι Βόρειο-Ελλαδίτες. Είσαι από τους καλλιτέχνες που η ζωή σου εκτός δουλειάς είναι τόσο ήσυχη, ουσιαστικά αόρατη. Είσαι αόρατη. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Δεν σε βλέπουμε πουθενά. Και λέμε αυτό. Και με έχουν ερωτήσει κιόλας, ξέρεις. Πώς ζει η Παύλα τις καθημερινές, πού είναι, πού κυκλοφορεί, βγαίνει από το σπίτι της. Λοιπόν, εγώ ζω στο χωριό. Δεν έχω φύγει ποτέ από το χωριό. Τρέχω μόνο εκεί που για όποιες ανάγκες έχει το παιδί μου. Αλλιώς είμαι στο χωριό. Βέβαια, η δυναμική της σχέσης με την κόρη σου πια έχει αλλάξει. Είναι μια φοιτήτρια. Έτσι, έχει πια τη δική της ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό σε αγχώνει, αν έχεις προσαρμοστεί με την ιδέα ότι το παιδί όχι, έχει ανοίξει τα φτερά του. Ναι, ναι. Ήξερα κάποια στιγμή θα άνοιγε τα φτερά του και η μαμά και ο μπαμπάς θα ήταν πάντα από πίσω για οτιδήποτε. Αλλά ναι, αυτό με αγχώνει. Θέλω να ξέρω πότε μπαίνει στο σπίτι, πάρε με τηλέφωνο όταν θα είσαι από κάτω να ανοίξουμε μαζί την πόρτα. Λες και εγώ είμαι εκεί εκείνη την ώρα. Ρε μαμά, και τι θα γίνει, αν την άνοιξε την πόρτα, είμαι στο τηλέφωνο εγώ. Τι έγινε τώρα. Πώς έγινε. Ξέρεις τι μου αρέσει επίσης εσένα πάρα πολύ, Πάολα, ότι είσαι πάρα πολύ σταθερός άνθρωπος στις συνεργασίες, στις φιλίες, στην προσωπική σου ζωή, στη σχέση σου, μακροχρόνια. Και τώρα είσαι με έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι και πάρα πολλά. Δυόμιση, ναι. Μόνο. Ναι. Εγώ, ξέρεις τι, επειδή τον βλέπω συνέχεια, οπότε έρχομαι νομίζω ότι είστε πιο πολύ καιρό μαζί. Ναι. Δεν πηγαίνεις πια στην Κρήτη, γιατί νόμιζα ότι περνούσες και καιρό εκεί. Ναι, όταν χρειάζεται πηγαίνουμε εκεί. Ζούμε παντού μαζί. Νιώθεις δηλαδή παντρεμένη, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ και παντρεμένη που υπήρξα κανονικά παντρεμένη, δεν ένιωθα παντρεμένη. Με ελεύθερο παλικαράκι εγώ. Υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι λείπει από τη ζωή σου? Ο μπαμπάς μου. Δεν λείπει μόνο, έχει τσακίσει. Ήταν ίσως μπορείς να πεις η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου. Μία είχα στη ζωή μου. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ποτέ μου δεν είχα καμιά δυσκολία από μωρό μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως με τον μπαμπά μου ήταν τεράστια πληγή. Πλήγμα τεράστιο για την οικογένεια. Και για μένα που είμαι και λίγο έτσι ευαίσθητη, έως πολύ, με τσάκισε. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Ηλία τον Καμπακάκη? Εγώ, ξέρετε κάτι, ποτέ δεν ζητώ μια συνεργασία. Πάντοτε έρχονται οι άνθρωποι μου, οι συνεργάτες μου, ο Φώτης πρώτος από όλους, και μου λένε. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Δεν με νοιάζει, όποιος θέλει ας έρθει. Δεν έχει ακουστεί η αλήθεια είναι για σένα να πούνε η Πάολα τσακώθηκε με αυτόν, ας πούμε. Ποτέ. Κοίταξε, δεν θα ακουστεί, θέλω να πιστεύω, ποτέ αυτό. Αν και έχει ακουστεί μια φορά. Αλλά δεν τσακώθηκε. Παιδιά, δεν ξέρει κανένας την αλήθεια από αυτό το πράγμα, έτσι. Όλοι μιλήσαν, αλλά κανείς δεν ξέρει. Εγώ δεν τσακώθηκα. Κάπου πήγε. Ζωή για το Σφαγιανάκι. Ναι, κάπου τώρα. Ναι, το θυμήθηκα τώρα, έτσι όπως το είπες. Πολλοί άνθρωποι μαζί. Άλλο πράγμα. Δεν είχες καμιά επικοινωνία μαζί του τώρα τελευταία που έχει επιλέξει να απέχει? Όχι. Ένας άλλος καλλιτέχνης με τον οποίο έχετε συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι έχετε και λίγο έτσι ένα. Για τον Γιώργο. Κοινό μενταλίδε, τον Γιώργο. Το μαζονάκι, το κατάλαβες, σου λέει για τον Γιώργο. Ναι, γιατί ισχύει αυτό που λες. 5-6 φορές δουλέψαμε μαζί, τυχαίο. Ναι, έχουμε αγάπη. Γουστάρουμε ένας τον άλλο. Πώς θα τον χαρακτηρίζεις με μία λέξη? Τον Γιώργο, αλήτης του σαλονιού. Είναι και εκείνος από κάποιους κακοπροαίρετους, μπορεί και να είναι και λίγο παρεξηγημένος. Πολύ στέλνεις. Παρεξηγημένος είναι. Πολύ. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι έτσι, πολύ πιο ανοιχτός άνθρωπος, ας πούμε, από ό,τι μπορεί να νομίζουν κάποιοι. Εγώ το ξέρω καλύτερα αυτό. Έχεις επικοινωνήσει καθόλου τελευταία?
δεν επικοινωνώ με κανέναν, αλλά όταν έχει ανάγκη κάτι ή εγώ. Όχι ανάγκη, μην φανταστείς, δηλαδή να μου στείλει. Μπορεί να μου στείλει μια καρδιά, μπορεί να μου στείλει ένα τραγούδι. Εμείς επικοινωνούμε περίεργες ώρες. Με ψάχνει κάποιες φορές, εγώ του λέω, έλα από εδώ να ακούσουμε αυτά. Ναι, αυτή είναι η καλύτερη σχέση. Το να είναι συνέχεια μαζί μετά. Μια τίμια σχέση θα την έλεγα εγώ. Μπράβο. Ε? Αυτό ήταν πιο σωστό. Είναι όντως τιμή η σχέση μας. Έχω τώρα ένα μήνα που είμαι μέσα σε ένα κύμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάολα. Σας ευχαριστώ. Έχω μια ζωή που καίω και δυο λέξεις να σου λέω. Σε χρειάζομαι.